Γιατί να μην επηρεάζει ο κληρικός? Θα επηρεάζει ο επιχειρηματίας, ο καναδάρχης, ο έμπορος των όπλων, όλοι αυτοί που δεν ψηφίστηκαν και είναι από πίσω από τους πολιτικούς? Θα μιλάει ο δημοσιογράφος? Ψηφίστηκε ο δημοσιογράφος. Γιατί μας λέτε, γιατί μιλάτε, λέει, εσείς κληρικοί, δεν ψηφιστήκατε? Εμείς ψηφιζόμαστε. Κάθε μέρα έρχονται οι άνθρωποι και μας ανοίγουν την ψυχή τους. Δεν μας βάζουν ένα σταυρουδάκι στο ψηφοδέλτιο επειδή δεν μπορούν να το βάλουν έξω από το χαρτί. Το βάζουν μέσα στα ονόματα αυτά. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν, αν ήμουν υπουργός, εδώ είναι εικονικό. Συσταγωγικά, ναι. Ναι. Προτού συζητήσουμε για το ασφαλιστικό, θα γίνει έλεγχος στην ατομική περιουσία και οικογενειακή περιουσία όλων που διαχειρίστηκαν τα ταμεία, τα δημόσια. Τα ταμεία, λέει, χαθήκανε, αδειάσανε. Ποιος τα άδειασε? Ποιος τα άδειασε? Όταν μια τράπεζα χάσει ένα ποσό από κάποιο ληστή, λένε, έγινε η ληστεία την τάδε ώρα, έχουμε στοιχεία, έχουμε βιντεοκάμερες, έχουμε τα πάντα. Στην εκκλησία μας, σας το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό του ότι όλα μπορούν να τα βρουν, αλλά δεν θέλουν. Με πήρε τηλέφωνο από το ΙΚΑ μια μέρα, μια κυρία, λέει, η εκκλησία σας οφείλει 38 ευρώ στο ΙΚΑ. 38 ευρώ. 38 ευρώ. Το θυμάμαι και θα το λέω όσο ζω. Τι είχε γίνει? Είχε αλλάξει ο μισθός από τον προηγούμενο μήνα στον επόμενο, επειδή έγινε αλλαγή της χρονιάς, και ο λογιστής δεν το είχε προλάβει να δει τη νέα μισθοδοτική και έβαλε το παλαιό. Και ήταν κάποιες 38 ευρώ διαφορά. Λοιπόν, γέλασα και είπα, λέω, πολύ καλά και εξαιρετικά κάνατε που βρήκατε τα 38 ευρώ. Τα δισεκατομμύρια που έχει έλλειμμα το ΙΚΑ δεν μπορείτε να τα βρείτε, λέω. Βέβαια ξεράδικε στα γέλια υπάλληλος, διότι δεν έφταιγε αυτή. Αλλά θέλω να σας πω που λένε και κοροϊδεύουν το λαό ότι δεν έχουμε λεφτά και δεν έχουμε εκείνο. Για το Ρουβά πώς έχουν λεφτά? Για τόσα έσχη που παρουσιάζει η τηλεόραση πώς έχουν λεφτά? Για κοιτάξτε την εφημερίδα που βγήκε προδιετίας με τον απολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού σε πόσες χιλιάδες συλλόγους έδωσαν χρήματα, εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια για τον ανθυποσύλλογο που υπάρχει. Ας μην πούμε την περιφέρεια. Επιδοτούν ποδοσφαιρικές ομάδες. Γιατί να επιδοτήσω? Για να είναι και πάτη κιόλας διεθνώς και τους επιδοτούμε κιόλας. Δεν μπορείς να σταθείς, κύριε, να κλείσει ο σύλλογος. Δεν επιδοτεί την εκκλησία. Δεν μας έδωσαν μία δραχμή όλα αυτά τα χρόνια για ένα ιστορικό μνημείο και επιδοτούν τον ανθίπο τέτοιο. Γιατί? Γιατί αυτός τα κουμπάει κάτω από το τραπέζι. Μέχρι πρότινο στο Πανεπιστήμιο που είχε το πάρκινγκ όλο αυτό που ξέρετε στην Κλαθμόνος αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ εις πράξεις του το μήνα, τον νίκιασαν για 30.000 δραχμές μέχρι προλίγων ετών. Όλα αυτά τα ξέρει ο λαός. Και τι είπαμε τώρα, πήραμε από το σωρό πέντε πράγματα. Βάζουμε τελεία. Άρα έχει σχέση έτσι με την πνευματική. Βεβαίως. Άμεση. Έτσι, και αυτά. Μα λοιπόν, όποιος φοβάται μόνο τον εισαγγελέα, και μάλιστα αν βρεθεί και κάποιος που δεν είναι σωστός εισαγγελέας, θα κάνει στραβά μάτια, γιατί το παραδικαστικό κύκλωμα πώς στήθηκε, τότε τα πράγματα είναι πολύ χαλαρά. Εδώ θέλουμε πολιτικούς να φοβούνται το Θεό, να ξέρουν ότι το ξένο χρήμα είναι φωτιά. Όχι μόνο το εκκλησιαστικό χρήμα, αλλά και το δημόσιο χρήμα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Θα απαντήσετε εσείς. Παρακαλώ να εξαντλήσουμε όλο το χρόνο, διότι με την κουβέντα φεύγει ο χρόνος, έτσι. Γι' αυτό είπαμε να σας ξαναέχουμε εδώ πέρα και θα συνδυάζουμε και θεολογία και πολιτική και διάφορα πράγματα. Λοιπόν, πέστε μου κάτι. Είδα μέσα στα έντυπά σας που λέτε για τα οικονομικά προβλήματα ότι είναι πραγματικά πνευματικά, ας πούμε, και αυτά, και λέτε οικονομική εξαθλίωση που παρατηρείται σήμερα οφείλεται κυρίως στην απεργία του Ευαγγελίου που έχουν κηρύξει οι υποτιθέμενοι χριστιανοί. Μάλιστα. Πώς το εννοείτε σε δύο λεπτά να μας πείτε? Οι υποτιθέμενοι χριστιανοί είμαστε κι εμείς οι κληρικοί, οι οποίοι περιορίσαμε την ποιμαντική μας μόνο στους αρχωμένους και όχι στους άρχοντες.
επιτρέπεται να γράφουν οι εφημερίδες τόσα σκάνδαλα κάθε μέρα και να μην βγούμε εμείς οι κληρικοί από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο και να πούμε πού πάτε, με ποιο δικαίωμα τα κάνετε αυτά? Επειδή δημοσιογράφοι, λέει, μας απαγορεύουν να μιλήσουμε. Για ποιο λόγο? Θέλουν το καλό της Εκκλησίας οι δημοσιογράφοι ή θέλουν να εμποδίσουν τον κληρικό να διαφωτίσει το λαό? Και μας λένε το βαθοπέδι, ο Παντελεήμων, αυτή είναι η Εκκλησία. Το βαθοπέδι ποιος το δημιούργησε? Οι πολιτικοί δεν το δημιουργήσανε. Εγώ χωρίς την πολιτεία ούτε ένα χαντάκι για την αποχέτευση των αποχωρητηρίων, με συγχωρείτε για την αναφορά αυτή της εκκλησίας μας, δεν μπορώ να περάσω 5 χρόνια τώρα, γιατί είναι το δημόσιο πάρκο. Και θα μου πούνε ότι όλα αυτά που έγιναν στο βατοπέδι, ότι έγιναν χωρίς πρωθυπουργική και υπουργική και δεν ξέρω τι άλλο παρέμβαση. Ποιο κοροϊδεύουμε? Κατανοεί. Πού είναι ο λαός αυτός τελικά? Κοιμάται? Άρα λοιπόν ο κλήρος πρέπει να βγει μπροστά και να κάνει ποιμαντική και στους άρχοντες. Βεβαίως, κατεξοχήν στους άρχοντες. Γιατί ξέρετε, θα πούμε και ένα αστείο. Λέει ο λαός ότι το ψάρι βρωμίζεται από το κεφάλι, λέει. Αλλά οι Ρουμάνοι απαντούν. Αλλά καθαρίζεται από την ουρά. Μάλιστα. Δυστυχώς. Να σας ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση πολύ σύντομα για να κερδίσουμε το χρόνο. Λέτε στις ομιλίες σας, καταντήσαμε από έθνος άγιο σε έθνος άθλιο. Ναι. Πώς το εννοείτε? Όλος ο κόσμος το εννοεί. Αυτό νομίζω... Έτσι ένα μήνυμα για να κλείσουμε. Αυτό νομίζω είναι το μόνο. Εδώ γελιογράφει ακόμη, έγραφε ένας προημερών, λέει, πού είναι, λέει, το κράτος αυτό, λέει, γίνονται τόσα, σπάνε βιτρίνες, κάνουν, πού είναι το κράτος? Κράτος, πού είδες εσύ, υπάρχει κράτος, λέει. Δηλαδή τι είμαστε άθλοι, το πει διεθνώς, να ανοίξει τα κανάλια, μια δορυφορική τηλεόραση αν έχεις. Τι λέει όλος ο κόσμος για μας? Αθλειότητα από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Όχι μόνο πνευματική, εγώ εννοώ πνευματική αθλειότητα βεβαίως. Διότι όταν λέει ο Καποδίστρια, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, ήθελα να σας διαβάσω τα ίδια του τα λόγια. Έχουμε ένα λεπτό. Να σας διαβάσω τα ίδια, λίγο, έτσι, λίγο. Και θα τα ίδια του τα λόγια σε μια αυτή αδημοσίευτη μέχρι πρώτην σε εγκύκλιο. Πώς έπρεπε, τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να βελτιωθεί η στάση των Γρεκών. Ναι. Χάριν της αγιωτάτης ημών πίστεως προς μόνη την οποία είμαι θα οφειλέται συνιστόμενα ακόμη εν έθνος. Δεν έχουμε μόνο χρία από φιλοσοφική ανατροφή. Η πατρίς επιζητεί και άλλη νέτη και αυτή είναι η ηθική. Σκοπός δε της ηθικής ανατροφής πρέπει να είναι του να κάνει γνωστούς από το εν μέρος τους άνδρας εκείνους ή την είναι άξι της ευλαβίας και της εμπιστοσύνης του έθνους και από το άλλο να ασκήσει το έθνος αυτό και να το συνηθίσει να σέβεται, να ακροάζεται και να πιστεύει τους άνδρες αυτούς. Και πολλά άλλα δεν έχουμε θα τα χρόνο. Πούμε στην επόμενη. Πώς να σεβαστεί τους άνδρες αυτούς που σήμερα οι δημόσιοι άνδρες ως επιτοπλίστων είναι καμένα χαρτιά. Ρωτούσαν προημερών τα παιδιά της παρατάξεως, λέει, έχετε πονήμους, λέει, στην παράταξή σας? Όλοι λέει έχουμε πόνιμο. Λέει κάποιο γνωστό? Όχι, οι γνωστοί έχουν γνωστή ιστορία, λέει. Μάλιστα, ωραία. Έτσι, συζητήσαμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής με τον πατέρα Βασίλειο Βολουδάκη, ο οποίος είναι εφημέριος, είναι πνευματικός, πολύ καλός εξομολόγος, το επαναλαμβάνω για όσους το επιθυμούν και το θέλουν, στον Άγιο Νικόλαο Πευκακίων, που βρίσκεται επί της Ασκληπιού, έτσι στο κέντρο της Αθήνας, και τον φέραμε εδώ για να μιλήσουμε και θεολογικά, αλλά τον παρακολουθούμε όλο το καλοκαίρι που έχει βγει μπροστά για να στηρίξει μια προσπάθεια νέων παιδιών της ενορίας του, όπως ακούσατε, που κάνουν μια πολιτική παράταξη την κοινωνία και προχωρούν με όπλο την πίστη, το Ευαγγέλιο, τους πατέρες και τα προσαρμόζουν όλα στην καθημερινή ζωή, με σημαία τους βέβαια, έτσι, τον Καποδίστρια, διότι αυτό θέλει ο πνευματικός τους καθοδηγητής, ο πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης. Και η πρόσκληση να είστε όλοι καλά. Έτσι, και η πρόσκληση.